Καλησπέρα και από εμάς. Για το περιφερειακό σχέδιο τώρα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σαν λαϊκή συσπήρωση έχουμε ξανατοποθετηθεί και το 18 και το 20 και το 21. Θεωρούμε ότι στόχο δεν έχει την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η εγκληματική για το περιβάλλον και ασίδωτη δράση μια σειρά ομήλων. Το ουσιαστικά το ληστρικό σύστημα που καταστρέφει το περιβάλλον σήμερα. Αλλά το σχέδιο αυτό, με βάση και συγκεκριμένα πλέον στοιχεία που δίνεται, καμιά σχέση δεν έχει με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που διατυπανίζεται. Δηλαδή, των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουμε ζήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πλημμυρίζουμε και να γεμίζουμε χιόνια το χειμώνα και να καιγόμαστε το καλοκαίρι. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για ζητήματα που έχουμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 3 χρόνια, σε σχέση και με τη διαχείριση σκουπιδιών που έχουμε γεμίσει χωματερές, αυτά ουσιαστικά δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Τώρα, για συγκεκριμένα, στη σελίδα 420 και γράφεται χαρακτηριστικά για τα μέτρα που προτάθηκαν, εκτιμήθηκε, λέει, η αποτελεσματικότητα του κόστους υλοποίησης, ελέγχθηκε δηλαδή ο λόγος κόστους και αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, το λέτε ξεκάθαρα. Σχέση κόστους-οφέλους. Και να δούμε κάποια παραδείγματα. Ουσιαστικά, αυτό που έλεγα πριν για το μετριασμό επιπτώσεων εξαιτίας των επιδονούμενων πλημμυρικών βροχοπτώσεων, δεν διαθέτεται ούτε 1 ευρώ. Αντίθετα, δίνεται 44.000, λέει, για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για κινδύνους κλιματικής αλλαγής στον τομέα των υδάτινων πόρων. Να τα πούμε αυτά στον κόσμο δηλαδή τώρα και θα καταλάβει ότι έτσι αντιμετωπίζουμε τις πλημμύρες το χειμώνα, το χιονιά και τις καταστροφές της πυρκαγιάς το καλοκαίρι. 50.000 για την εκπόνηση στοχαστικής μελέτης πρόβλεψης, λέει, προσδιορισμού στο μέλλον της εξέλιξης των φυσικών φαινομένων. 700.000 για εκπόνηση ειδικής μελέτης αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, όταν για την αποτροπή αυξημένου πλημμυρικού κινδύνου λόγω πυρκαγιάς δίνεται ένα αναποτελεσματικό, λέει, αποτελεσματικό αδάπανο, δηλαδή χωρίς κόστος μέτρο, να σπέρνονται οι πλέον διάβροντες καμένες εκτάσεις με ψυχοβρόρα αγροστόδη. Δηλαδή με την παρέμβαση αυτή να περιορίζεται, λέει, η ανάγκη κατασκευής πολυδάπανων υδρονομικών έργων. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά δηλαδή, εντυπωσιαζόμαστε. Πλημμύρες, στο κομμάτι πλημμύρες που είναι τόσο σημαντικό, στα μέτρα δηλαδή υδάτινου πόρου για τις πλημμύρες, κανένα σημαντικό έργο δεν αναφέρεται. Ούτε στο σχετικό πίνακα των αεροτοπαντήσεων στους 20 τομείς. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή πουθενά ο τομέας πλημμύρας. Και σε σχέση ειδικότερα με το ζητούμενο θέμα της εκτινόμενης δαπάνης για 350.000, ξεκαθαρίζουμε ότι αρχικά ο τίτλος είναι ψευδεπίγραφος. Το φυσικό του αντικείμενο δεν αφορά συνολικά το ΠΕΣΚΠΑ, αλλά περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη πτυχή που αναλυτικά ο εισηγητής το έβαλε, την πτυχή για συγκεκριμένες υπηρεσίες, για να προωθηθούν οι δράσεις μέτρων πολιτικών και παρεμβάσεων στον τομέα ουσιαστικά της μεταφοράς, των μετακινήσεων, των κυκλοφοριακών υποδομών της Αττικής. Αυτό είναι ουσιαστικά. Πρόκειται δηλαδή για ευνόητη επιλογή στις βασικές προτεραιότητες που έχετε, όχι τώρα, πάντα τις είχατε, να παραμένουν τα έργα και οι δράσεις βελτίωσης της μεταφοράς εμπορευμάτων, της διακίνησης προσωπικού και μέσων για μια σειρά τομείς που ενδιαφέρουν το κεφάλαιο. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα και τίποτα περισσότερο. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε, και το έχουμε ξανατονίσει και θα το τονίζουμε άπειρες φορές, για την πρόληψη και για το περιβάλλον, για να μην πλημμυρίζουμε χειμώνα και καιγόμαστε το καλοκαίρι, πρέπει να πάρουμε μέτρα, να πάρετε μέτρα για άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και των αντίστοιχων μέσων που πρέπει να χρειάζεται αυτό το προσωπικό για να έχουμε πρόληψη στα καιρικά φαινόμενα. Αυτά είναι, συνάδελφοι, τα ζητήματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αν θέλετε ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε τα καιρικά φαινόμενα, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά φυσικά δεν θέλετε.